Μάλιστα. Λοιπόν, απ' έξω, συνέχεια το παιχνίδι. Την μπάλα ο Μπαμπάς, ο οποίος και φεύγει. Κλέβει την μπάλα, πολύ ωραία Μακόλουμ. Για να δούμε, ο Γκραντ, τρίπολες, πραγματικά. Θα φτάσουμε, θα πάθουμε ο Απόλλωνα να πειλάσει ένα πραγματικά φινάλε γραμμένο από τον Χίτσκοκ. Έχει δικαίωμα λοιπόν ο Κίτον Γκραντ ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο και 7 δέκατα. Ο Γκραντ είναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ο Γκραντ είναι, να εκτελέσει τρεις βολές και αν ευτοχίσει και στις τρεις, πάμε για παράταση. Πολύ σημαντική συμβολή στο κλέψιμο Έρικ Μακόλουμ, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος δίνει την πολύ ωραία πάσα και όχι δεξιά λικούργο που ήταν ο έτρεπος, ο οποίος είχε παίκτη μπροστά του, αρχικά τον Γκραντ, ο οποίος δεν το σκέφτηκε πολύ καλά έκανε. Αλλά ας μην μακρολογώ εγώ, ας μην κουράζω τον κόσμο, να δούμε την βολή του Γκραντ. Μέσα! 74-76 λικούργο, να κάνω πρόβλεψη, εάν μπει αυτή η βολή θα μπει και η επόμενη. Αυτό λέω εγώ, θα δούμε. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, εκεί τον Γκραντ. Μέσα και αυτή, 75-76. Ο Απόλλωνας μένει ζωντανός. Και θεωρώ ότι αν πάμε παράταση θα έχει τον πρώτο λόγο, κυρίως λόγω ψυχολογίας. Για να δούμε και τον Γκραντ αν θα έχει κρύο αίμα, αν θα έχει την απαραίτητη ψυχραιμία. Μέχρι στιγμής την έχει. Μέσα, μέσα! Παρότι πάρα να πίνει σε 76-76, ο Απόλλωνας δεν πρέπει να γίνει φάουλ, δεν πρέπει να βάλει. Εντάξει, από μακριά το βάλει, μπράβο του. Είπαμε και εμείς, εντάξει, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Παράταση λοιπόν. Όσοι θέλουν να φύγουν στην περιβόλα, γενικά φυσικώθηκαν, ας επιστρέψουν πίσω. Όλοι όρθιοι. Εντάξει. Ακριβώς το μπράβο πολλά στο Μακόλουμ που έκανε το κλέψιμο. Μπράβο όμως και στον Κίτον Γκραντ, ο οποίος έδειξε ότι δεν είναι τυχαίος. Θέλει ψυχραιμία όταν το παιχνίδι κρίνεται. Ακούτε. Εντάξει, όχι κολακευτικά συνθήματα, ωστόσο. Ναι, αργό, ναι, είναι αυτά που λένε στην Ιαπωνία λίγο, ναι. Δύο βολές. Για να δούμε. Τα σφυρίγματα τα ακούτε, φαντάζομαι και εσείς από το μικρόφωνο του Sky Patrons που είναι εδώ στην περιβόλα. Παπάς ετοιμάζεται να εκτελέσει. Άστοχος! Μπράβο του. Όπως τον βλέπω από εδώ λικούργο, τον βλέπω λίγο αγχωμένο. Μακάρι να τον βλέπω σωστά. Αλλά και με τη μία που έχει χάσει, ο Απόλλωνας, αν και θεωρώ ότι θα πάει σε βολές, θα πάει σε φάουλ ο Μανιόνιος, αλλά όχι, μπορεί να μην πάει σε φάουλ, μπορεί να κάνω λάθος. Η λογική λέει να αφήσει να περάσει ο χρόνος. 5 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα μένουν. Τη βάζει αυτή την βολή, 85-87. Αλλαγή, ο Μπίλι Κις μπαίνει μέσα στη θέση του Νίκου Παπά. Θα πιέσει λογικότατο ο Πανιόνιος. Γκραντ, για να δούμε, θα τα καταφέρει και τώρα. Τι είναι αυτό, τρίποντα από μακριά, τι ήταν αυτό, μέσα, όχι, φάουλ, ευτυχώς. Πω, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Αυτά, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Από την αρχή, τι έκανε εκεί τον Γκραντ. Μάλλον κάποιος δεν του είπε ότι είχαμε 5 δευτερόλεπτα και όχι μισό. Έλα το κρατούμενο. Πήρε το rebound, λικούργο, ποιος έκανε το follow, δεν το πρόσεξα. Έκανε το follow, νομίζω, ο Πέτροβιτς. Ή το έκανε ο Μακόλουμ, μου πήρε και το φάουλ. Μάλιστα. Από μηχανή στο Ρικ Μακόλουμ. Ναι, είναι σε 0-0, μπράβο. Δηλαδή και διαμαρτύρονται και για το φάουλ, ήταν και εκτός χρόνου από ό,τι βλέπω και λίγο η άμυνα γραμματείας. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Κανονικά το φάουλ είναι εντός χρόνου. Ο Έρικ Μακόλουμ έχει τη δυνατότητα να στείλει αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι δεν το θέλουμε, αλλά από το να χάσει προτιμούμε την παράταση. Νομίζω από την πρώτη εικόνα που έχω ότι είναι εντός χρόνου. Εντάξει, από την πρώτη εικόνα και εγώ το ίδιο κατάλαβα. Απλά δεν κατάφερα να δω γιατί είχε αρκετό κόσμο κάτω τη ρακέτα, ποιος είχε πάρει το φάουλ για τον Απόλλωνα. Ο Γκραντ έκανε τρίποντα από τα 10-11 μέτρα. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μακριά έκανε το τρίποντο. Τώρα ακριβώς στα χέρια του Μακόλουμ, νωρίτερα ήταν στα χέρια του Γκραντ. Ο Γκραντ
Έδειξε. Κρύο αίμα, έδειξε ψυχραιμία. Τρομερό ρόλο θα παίξει η πρώτη βολή. Εντάξει, να μου πει, η πρώτη θα παίξει. Δεν με τη χάσει η πρώτη βολή, σωστό. Έκανα άτοπη σκέψη. Δεν έχουμε χρόνο για συνέχεια. Γιατί το λέω με συγκίνηση ότι θα γίνει μετά. Μετά δεν έχουμε χρόνο, οπότε. Να τώρα βλέπω τους διαιτητές να πηγαίνουν στο παρκέ. Είχαν κάποιες διαβουλεύσεις με τους άνθρωπους στην γραμματεία. Εντάξει, προκειμένου να επιβεβαιώσουν αυτό που πολύ σωστά είδες και εσύ, πολύ σωστά είδα και εγώ, ότι ήταν εντός χρόνου το φάουλ που κέρδισε ο Έρικ Μακόλμου στα χέρια του λοιπόν. Αν θα δούμε 5 ακόμα αγωνιστικά λεπτά εδώ στην περιβόλα. Μακόλμ εκτελεί μέσα, μέσα και ασάλιωτη, 86-87. Θα παραγγείλουμε ένα νερό ακόμα, να πάμε σε παράταση, Λιγούργο. Μακόλουμ, μέσα και αυτή! Παράταση και πάλι, λοιπόν, φίλες και φίλοι του Sky Patras. Ο Έρικ Μακόλουμ κάνει και τα νοήματα στον κόσμο. Εάν, να σου πω κάτι, εάν δεν κερδίσει ο Απόλλωνας τώρα, έχοντας διπλά την ψυχολογία με το μέρος του, πότε θα κερδίσει.